Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση περιέχει ένα παράδοξο. Ενώ σωστά παραδέχεται πως μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει κοινοβούλιο, που έχει τεράστια προβλήματα με την ελευθερία του τύπου, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη ρητορική μίσους των βιβλίων ιστορίας προς γειτονικές χώρες, τον ακραίο εθνικισμό προς τις μειονότητες, ξαφνικά θεωρεί πως όλα αυτά θα επιληθούν μόλις αρχίσουν οι ταξιακές συνομιλίες. Αυτό ήταν το εμπόδιο. Μα 9 χρόνια το παλεύουν και ένα δώρο προς την κυβέρνηση δεν θα αλλάξει την κατάσταση προς το καλύτερο. Πόσο μάλλον, όπως μας έχει εξηγήσει ο Προεπίτροπος Χαν, δεν προβλέπεται καμία διεύρυνση για την τρέχουσα πενταετία. Δώρο άδωρο λοιπόν, μια ένταξη που δεν θα έρθει σύντομα, μια ματέωση που αν ακολουθήσουμε τη λογική της έκθεσης θα οξύνει ακόμα περισσότερο τα εγχώρια προβλήματα αλλά και έναν ενδεχόμενο αντιευρωπαϊσμό. Αντί λοιπόν να δίνουμε κούφιες υποσχέσεις, ας δούμε μαζί με την κυβέρνηση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας τι συμμόρφωσε με τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Το αν αυτά τώρα καλύπτονται, το αφήνω στην κρίση σας. Αυτό που δεν επιτρέπεται όμως είναι το φόρτωμα στην Ελλάδα της ευθύνης για όσα μαστίζουν τη χώρα αυτή.